Καλώς ήρθατε στο pkfi.gr. Πάμε να φτιάξουμε παρέα, εύκολα και γρήγορα, γεμιστά. Ας δούμε τι θα χρειαστούμε. 6 ντομάτες, 250 γραμμάρια ρύζι γλασέ, μισό ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο. Εάν δεν γνωρίζετε πώς να κόψετε τα μυρωδικά σας, μπορείτε να βρείτε το αντιστοιχο βίντεο στην ιστοσελίδα μας. Ένα αστεροειδή γλυκάνισο, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Εάν δεν γνωρίζετε πώς να κόψετε τα λαχανικά σας, μπορείτε επίσης να βρείτε το αντίστοιχο βίντεο στην ιστοσελίδα μας. Μία κουταλιά της σούπας πέτε, ένα κουταλάκι του γλυκού δυόσμου, ένα κουταλάκι του γλυκού βασιλικό, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 7 με 8 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Θα ξεκινήσουμε κόβοντας τις ντομάτες. Τις γυρίζουμε ανάποδα και τις κόβουμε. Το κομμάτι που κόβουμε δεν το πετάμε, θα το χρησιμοποιήσουμε αργότερα και να τις ξανακλείσουμε. Καθαρίζουμε πολύ καλά το εσωτερικό τους με ένα κουταλάκι και το πολτοποιούμε στο μπλέντερ. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε το λάδι, προσθέτουμε το κρεμμύδι και θα το σοτάρουμε για 1-2 λεπτά. Μόλις αρχίσει να ροδίζει, προσθέτουμε τη ντομάτα, τον πέτε, ανακατεύουμε καλά μέχρι να διαλυθεί, προσθέτουμε το γλυκάνισο, το ρύζι, ανακατεύουμε καλά, βάζουμε τον άνηθο, το δυόσμο, τη ρίγανη, το βασιλικό, τη ζάχαρη, το πιπέρι, το αλάτι, ανακατεύουμε καλά, χαμηλώνουμε τη φωτιά περίπου στη μέση και το αφήνουμε να σιγοβράσει για 5 λεπτά. Τις βάζουμε σε ένα ταψάκι, σε ένα πυρέξ, αλατίζουμε την κάθε μία, βάζουμε και λίγο λάδι, γεμίζουμε την κάθε ντομάτα με περίπου 2 κουταλιές της σούπας ρύζι. Το υπόλοιπο ρύζι το αδειάζουμε ανάμεσα στις ντομάτες. Προσθέτουμε μισό ποτήρι νερό, τις κλείνουμε, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω και είναι έτοιμες για ψήσιμο. Τα ψήνουμε στους 180 με 200 βαθμούς ανάλογα το φούρνο για 1,5 με 2 ώρες περίπου. Και είναι έτοιμα! Φτιάξτε και εσείς μαζί μου αυτά τα υπέροχα γεμιστά, τα οποία αφιερώνω στη φίλη μου τη Γογό. Και μην ξεχνάτε, ρωτήστε μας και θα σας δείξουμε στο pkfi.gr.